Τώρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στον ντέρμπι των αιωνίων. Ακόμη δεν έχει κοπάσει ο ενθουσιασμός της τάξης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για τη χθεσινή σπουδαία νίκη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του αιωνίου αντιπάλου. Οι πανηγυρισμοί για τον πράσινο θρίαμβο συνεχίστηκαν μετά το σφύριγμα της λήξης στα αποδυτήρια του γηπέδου και κορυφώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Τότε τον πούλμαν της ομάδας έφτασε στο προπονητικό κέντρο στο Κοροπή, όπου εκατοντάδες οπαδοί περίμεναν υπομονετικά για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου, αν και δεν έλειψαν τα παρατράγουδα. Πάρτι στο γήπεδο. Πάρτι στα αποδυτήρια. Πάρτι και στο Κοροπή. Δύο χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού αρκετή ώρα μετά τα μεσάνυχτα βρέθηκαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Απίλιον για να αποθεώσουν την αποστολή της ομάδας. Ο ιστορικός τρίαμβος του Τριφυλιού έδωσε το έναυσμα για έντονα συναισθήματα χαράς και αποθέωσης των πρωταγωνιστών από τον κόσμο. Ποδοσφαιριστές, προπονητής και διοίκηση έγιναν ένα με τους φιλάθλους και έζησαν μοναδικές στιγμές. Ένα πράγμα νομίζω πρέπει να πούμε. Το Σάββατο πρέπει να είμαστε όλοι στη λεωφόρο. Όλοι στη λεωφόρο το Σάββατο. Αυτό είναι το μόνο που να και πω. Τι σημαίνει αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού για την επόμενη μέρα. Όλοι πρέπει να είμαστε στη λεωφόρο το Σάββατο. Εμείς θέλουμε και ο Παναθηναϊκός και όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού να είναι έτσι πάντοτε χαρούμενοι και αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Ούτε ζήτημα κρεδιτάβα να είστε βιτόλα. Και επειδή επίσης πολλοί κόσμος δεν πίστευε σε αυτή τη νίκη ότι θα την καταφέρναμε. Είναι κάτι καταπληκτικό. Από την ώρα που παίζαμε το παιχνίδι μέχρι και να τελείωσε εδώ τώρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα και για όλη την ομάδα πιστεύω. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις κάτι τέτοιο. Η μαγική πράσινη βραδιά ξεκίνησε από το γήπεδο Καραϊσκάκη, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, στημένος άριστα στον αγωνιστικό χώρο από τον Γιάννη Αναστασίου, πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο επί του Ολυμπιακού. Του έσπασε το αίτητο και έδειξε σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα την ποιότητά του. Παράλληλα, συνεχίζει να είναι η μοναδική ομάδα που πήρε αίτητη πρωτάθλημα το 1964. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για το παιχνίδι, γιατί στη συνολική εικόνα του παιχνιδιού υπήρχε μια ομάδα στο γήπεδο και αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός. Κατορθώσαμε και εγκλωβίσαμε τον αντίπαλό μας, δεν δημιούργησε ούτε μία φάση και νομίζω μακράν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Δείξαμε ότι μπορούμε και ότι έχουμε δυνατότητες και ποιότητα σαν ομάδα να κοιτάξουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Νομίζω κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι, ειδικά τακτικά. Και ήρθε το αποτέλεσμα που νομίζω ότι είναι δίκαιο. Y desafortunado, es un día muy malo por muchas circunstancias, nos ha pasado muchas cosas y todas negativas, pero el equipo no se va a parar. Πραγματικά σήμερα ήταν ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Κανείς δεν περίμενε και δεν ήθελε φυσικά να δούμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Δεν το περιμέναμε γιατί είχαμε προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Όμως φυσικά και δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι έχουμε δεχτεί την προετοιμασία σήμερα και ότι έχουμε δεχτεί αυτό το αποτέλεσμα. Όμως η ομάδα δεν θα σταματήσει να δουλεύει. Ουδής παίκτης του Παναθηναϊκού υστέρησε. Στην πραγματικότητα ήταν όλοι εξαιρετικοί. Όμως ο Μάρκους Μπέρκ, που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος του αγώνα, διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα του Ολυμπιακού με μία assist και ένα παλικαρίσιο γκολ. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έκαναν οι οπαδοί μας στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Νομίζω πως σήμερα τους το ανταποδώσαμε και πως τους κάναμε πολύ χαρούμενους. 3-0 ήταν η πιο μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού από το 1-4 στο Ολυμπιακό Στάδιο το 1987 και η μεγαλύτερη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης από το μακρινό 1960. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό στους φιλάθλους μας οι οποίοι είναι πάντοτε δίπλα μας κάθε εβδομάδα. On est vraiment heureux de leur donner cette joie et aujourd'hui c'est pas seulement une équipe, c'est tous les fans et tout un peuple qui supporte le Panathinaikos. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους προσέδαμε αυτή τη χαρά. Σήμερα δεν είναι μόνο η ομάδα, αλλά είναι ένας ολόκληρος λαός και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό χαρούμενοι. Δίπλα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό στάθηκε και η διοίκηση της ΚΑΕ, δίνοντας συγχαρητήρια για το θρίαμβο. Στα μελανά σημεία του ντέρμπι, το ποτήρι που δέχθηκε στο πρόσωπο ο προπονητής των Πρασίνων, Γιάννης Αναστασίου, που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα και τον τραυματισμό του, που βάσει κανονισμών θα κοστίσει στον Ολυμπιακό την τιμωρία της έδρας του για μία ή δύο αγωνιστικές, καθώς και βαρύ χρηματικό πρόστιμο.
Καλά είμαι, ζαλίζομαι λίγο, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό θα έλεγα είναι βλέποντας την Τρίτη το γήπεδο Καραϊσκάκη και μια όμορφη ατμόσφαιρα, Champions League, σήμερα δεν ξέρω τι να πω, πανήλθαμε, χάθηκε ο πολιτισμός, θα έλεγα, τι να πω, δυστυχώς, κρίμα. Έλεγα, ερχόμαστε να παίξουμε παιχνίδι και κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα. Μετά τη λήξη του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού συγκρούστηκε με δυνάμεις της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ προέβη σε 11 συλλήψεις και 26 προσαγωγές. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Σοκαριστική ήταν η στιγμή στο ντέρμπι όταν ο Λαϊτάν σοριάστηκε στο έδαφος, λιπόθυμος, με το ιατρικό team των δύο ομάδων να σπέβδει άμεσα για τις πρώτες βοήθειες. Ο παίκτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε φλεγμονή του μυοκαρδίου, προερχόμενη από το στρες και την κούραση. Με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως είναι εκτός κινδύνου, αλλά πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο παίκτης παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του προέδρου της να αποστέλει ανθοδέσμη, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση στον άσο των Ερυθρόλευκων. Πάμε τώρα στον Άρη Τσιάρα. Το ντέρμπι βάφτηκε πράσινο Άρη. Χαμόγελα στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Κατήφια, όπως είναι φυσιολογικό, στο λιμάνι. Όμως δυστυχώς είχαμε και άσχημες εικόνες σε αυτό το ντέρμπι. Εικόνες που δεν τιμούν το άθλημα. Ακριβώς. Υπήρξαν πάρα πολλές ασχήμιες στην συνάντηση χθες στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Γιάννης Αναστασίου δέχθηκε ένα ποτήρι από αναψυκτικό στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να σοριαστεί στο έδαφος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα γιατί το κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Όμως υπήρχαν και άλλα που δεν παρακολουθήσαμε ποτέ από το συνδρομητικό κανάλι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε μάλιστα σε Ολλανδικά μέσα, εκφράζοντας την απορία του γιατί δεν συνελήφθη ο άνθρωπος που τον τραυμάτισε, ενώ τόνισε και πάλι ότι οι πράσινοι αντιμετώπισαν εχθρική ατμόσφαιρα με κροτίδες, φωτοβολίδες και αντικείμενα. Σε αντίδραση αυτής της εχθρικής ατμόσφαιρας, οι κύκλοι του Παναθηναϊκού σχολίασαν σήμερα χαρακτηριστικά. Όσο μεγάλο και αν είναι το 3-0, δεν γίνεται να κρύψει όλα όσα έγιναν και που ορισμένοι κάνουν σαν να μην τα είδαν. Περιμένουμε να δούμε την ετοιμιγορία των αρμοδίων για τον τραυματισμό του Αναστασίου, τη φωτοβολίδα που πέτυχε μετά το πρώτο γκολ των Μπέρκ, αλλά και τους κουκουλοφόρους πίσω από την εστία του Καπίνο λίγο πριν τη λήξη. Σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα του κόσμου το μάτς θα είχε διακοπεί. Μην θυμηθούμε άλλωστε πώς διέκοψε προτριετίας ο Κάκος στο ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο και καταδίκασε στον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει συμβεί τίποτα εντός αγωνιστικού χώρου. Όλοι εκείνοι που με ευκολία βάφτισαν ζούγκλα στη λεωφόρο στον αγώνα του πρώτου γύρου, εκεί όπου μέχρι και ο Γιάννης Μόραλης παραδέχθηκε ότι δεν συνέβη το παραμικρό, που κρύβονται τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κανονικά τι προβλέπετε, Άρη? Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός σε ευρεία σύσκεψη για την καταπολέμηση φαινομένων βίας που είχε συγκαλέσει πριν τρεις μήνες για περιπτώσεις επεισοδίων, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που φτάνουν μέχρι και στην διακοπή της επιχορήγησης σε κάποια ομάδα από την πολιτεία. Σε πρώτο χρόνο, ωστόσο, οι ταραχοποιοί απομακρύνονται. Η πρώτη ρήψη αντικειμένων φέρνει προσωρινή διακοπή, ενώ η δεύτερη οριστική και εκένωση του γηπέδου. Όλα τα παραπάνω βεβαίως δεν συνέβησαν χθες βράδυ από τον διαιτή τον κύριο Σιδηρόπουλο και προκαλεί ερωτηματικά η έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας κυρίου Δακλή, με την οποία η επίδοση και οι αποφάσεις του κυρίου Σιδηρόπουλου χαρακτηρίζονται πολύ καλές. Ακόμη και έτσι, ωστόσο, τον Ολυμπιακό περιμένει μεγάλη τιμωρία που φτάνει μέχρι και τα δύο παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών, τιμωρία που ενδεχομένως να εκτίσει σε μάτς κυπέλλου. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.